Το 2023 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους ανθρώπους της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αμοχώστου. Μπορεί ο τουρισμός να γέμισε τα ταμεία του κράτους, ωστόσο την ίδια ώρα το ιατρικό προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ένα τεράστιο φόρτο επειγόντων περιστατικών εξαιτίας και των ατυχημάτων σε στεριά και θάλασσα. Είναι περισσότερο αυτοκινητιστικά, είναι ατυχήματα με μπάκι το τελευταίο διάστημα, με αυτές τις μηχανές τις ψηλές, τις τετράτορχες όπως λέμε. Και όντως έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια και ιδίως το τελευταίο καλοκαίρι πάρα πολλά περιστατικά και βαριά περιστατικά, όπου σε αυτά τα περιστατικά υπάρχουν και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις πάρα πολύ σοβαρές. Τα περιστατικά τα οποία φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρονται στο νευροχειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Τα υπόλοιπα περιστατικά ως πολυτραυματίες αντιμετωπίζονται στο δικό μας νοσοκομείο από εμάς τους ορθοπαιδικούς όσον αφορά το ορθοπαιδικό πρόβλημα ή σε συνεργασία με τους χειρουργούς ή άλλες ειδικότητες. Ο υπεύθυνος της Ορθοπαιδικής Κλινικής τονίζει πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα σε όλους τους τομείς που αφορούν τόσο την αντιμετώπιση έκτακτων τραυματολογικών όσο και των ψυχρών περιστατικών. Με την κλινική σημειώνει να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς όλους τους ασθενείς. Στην κλινική μας χειρουργούνται ασθενείς με χρόνια προβλήματα, οστεοαρθρίτιδες γονάτων, οστεοαρθρίτιδες ισχύων. Έχουμε προχωρήσει στο τομέα της αρθροσκοπικής, όπου κάνουμε αρθροσκοπήσεις γόνατος και αρθροσκοπήσεις ώμου, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία 3,5 χρόνια η κλινική έχει ανοίξει και το μεγάλο κεφάλαιο της μικροχειρουργικής άκρας χειρός για τραυματισμούς του χεριού και ακροτηριασμούς δακτύλων ως το επίπεδο του καρπού. Τα ποσοστά επιτυχίας της ομάδας τονίζει είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτό χάρη στην άρτια συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων τμήματων. Όλα αυτά τα χρόνια σπάνια μας συνέβη ένα περιστατικό να μην έχει 100% την κατάληξη την οποία θα θέλαμε, την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση μετά το χειρουργείο. Φυσικά εκεί συμβάλλουν και άλλοι πολλοί παράγοντες, είναι η συνεργασία του ασθενή, είναι η συνεργασία και ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο κάθε ασθενής το πρόβλημά του. Η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση των ψυχρών περιστατικών βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Και εκεί όπου απαιτείται χειρουργική επέμβαση, τονίζει ο Δόκτωρ Βασούρης, θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα. Αυτές οι επεμβάσεις είναι μεγάλα χειρουργία. Καλό θα ήταν η επέμβαση να γίνεται έγκαιρα, έτσι ώστε ο ασθενής να είναι ικανός να αυτοεξυπηρετείται. Είναι πολύ σημαντικό και με τη βελτίωση των υλικών, των προσθετικών υλικών και με τη δυνατότητα που έχουμε στα δημόσια νοσηλευτήρια να χρησιμοποιούμε όποιο τύπο εμείς κρίνουμε ικανό και σωστό. Η κλινική στελεχώνεται με 4 έμπειρους ορθοπαιδικούς ιατρούς, οι οποίοι καλύπτουν τόσο τις εφημερίες των πρώτων βοηθειών, όσο και τα προγραμματισμένα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία. Με στόχο την μείωση των ληστών αναμονής, οι ιατροί εξετάζουν ασθενείς και τα απογεύματα κατόπιν ραντεβού.